Σε αυτό το σημείο πάμε να πάρουμε κλίμα. Τι λένε η πρώτη τοποθέτηση των εμπόρων από τον Άγιο Νικόλαο, από το Λασίθι, αλλά και από την Χερσόνησο. Να ξεκινήσουμε με το Λασίθι, να ξεκινήσουμε με τον Άγιο Νικόλαο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Πάγκαλο, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Κύριε Πάγκαλο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Άγιο Νικόλαο. Η πρώτη αντίδραση των εμπόρων του Αγίου Νικολάου ποια είναι? Η πρώτη αντίδραση είναι αυτή που θα ήταν και η λογική αντίδραση, ότι είχαν μια μικρή ελπίδα ότι τουλάχιστον από το Χριστουγεννιάτικο τζίρο θα αποκομίσουν κάτι. Από ό,τι φαίνεται, η μικρή και μεσαία επιχείρηση δεν θα αποκομίσει τίποτα από το Χριστουγεννιάτικο τζίρο. Θα αποκομίσουν κάποιες μεγάλες αλυσίδες μόνο που έχουν τη δυνατότητα να έχουν ηλεκτρονικές πωλήσεις, αν και αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Από ό,τι έχετε δει, πολλές έχουν κατεβάσει τα ρολά και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, γιατί δεν μπορούν να τα αποξέλθουν. Αυτό που μας είπε η Γιώτα Αρχοντάκη πριν από λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πάγκαλε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, για τις τηλεφωνικές αγορές, αυτή η παράμετρος μπορεί να τρέξει? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πες μου, εσύ προσωπικά θα μπορούσες να αγοράσεις κάτι, να πληρώσεις κάτι χωρίς να το δεις, χωρίς να το δοκιμάσεις? Η αγορά τι σημαίνει? Η αγορά σημαίνει να βγούμε στον δρόμο, να πάμε σε ένα μαγαζί, να πάμε σε δεύτερο, σε τρίτο μαγαζί για να δούμε τι μας αρέσει, να τα αγοράσουμε. Το να ακριβώς. Ή να μπούμε σε ένα ιστότοπο όπου θα υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε αρκετά ενημερωμένοι, ούτε το 10% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να έχει ηλεκτρονικές πωλήσεις, να έχει τη δυνατότητα να έχει ηλεκτρονικό κανάλι. Έτσι. Είναι φύσης αδύνατον έτσι, να αποκομίσει οποιοδήποτε κομμάτι από το τζίρο των Χριστουγέννων η μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Πρακτικά αυτό και τι σημαίνει, ειδικά, κύριε Πάγκαλε, για πείτε μου λίγο. Πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα θα σβήσει. Αυτό σημαίνει. Και η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη της. Γιατί όλα αυτά που καταλαβαίνουμε, πάνω απ' όλα υγεία, σαφώς η μικρομεσαία επιχείρηση έχει βάλει πιο πολύ πλάτη από όλες τις άλλες σε ό,τι έχει σχέση με αυτό το κομμάτι. Αλλά κάποια στιγμή έτσι, πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Σας μεταφέρω λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι η μικρή και η μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει επιφορτήσει καθόλου την κατάσταση με ό,τι έχει σχέση με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Πραγματικά έχουν διαφυλάξει σαν κόριο οφθαλμού. Μία ανταπόδοση και το δηλαδή. Και τους πελάτες τους και όλα αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται όμως να τους αφαιρέσεις το τζίρο των Χριστουγέννων. Έχουν τελειώσει. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ κρατώ λοιπόν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Άγιο Νικόλαο δεν έχουν ιστότοπο, προκειμένου κάποιος να μπει να αγοράσει ηλεκτρονικά κάποιο προϊόν, αλλά και η τηλεφωνική αγορά ακριβώς δεν μπορεί να τρέξει. Ακριβώς. Πέστε μου έναν τρόπο που θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική αγορά. Ποιος είναι ο τρόπος? Μάλιστα. Θα πάρω το οποιοδήποτε μαγαζί, θα παραγγείλω ένα πατελόνι. Θα με περιμένει ο άνθρωπος στην πόρτα, ο μαγαζάτορας, να μου δώσει το πατελόνι, να φύγω. Και μετά. Κύριε Πάγκαλε. Εσείς θα αγοράζετε κάτι, αν δεν το δοκιμάσετε, αν δεν το δείτε. Κύριε Πάγκαλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε ξανά.